Κλωστής. Ή το έδινα στο πόδι του αρνιού. Αλλά, Ή στην κλιματόδραγα που έβαζα στον πάτο του αλλά το λένε μετάλλιστα. όταν και λέει και τα στεφάνια, λέει. Ναι. Επίσης, οι ελεύθερες κοπέλες πιο πολύ το έβαζα Α. στην τριανταφυλιά, το έδινα για να πάρουν το χρώμα, το ρόδινο από τα τριαντάφυλλα. Όπως τα τριαντάφυλλα έχουν ρόδινο χρώμα, να γίνουν και τα μάγουλά τους. Κύριε Κατσέλη, εγώ θα σας πω, πραγματικά εκπλήζομαι, γιατί αυτά δεν τα γνώριζα και χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα από εσάς τα έμαθα τώρα αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι. Αλλά έχω ακούσει όμως και το Μάρτιο, όταν καίνε το καλοκαίρι τα στεφάνια, Ναι. και εκεί, γιατί εκεί. Εκεί, ναι, όταν καίμε τα στεφάνια του στο φανό, Ναι. οι ελεύθερες κοπέλες, αυτό είναι την Πρωτομαγιά που κάνουμε το στεφάνι. Το στεφάνι της Πρωτομαγιάς δεν είναι ο Μάρτης. Είναι το στεφάνι της Πρωτομαγιάς. Εκεί Ναι, είναι άλλο αλλά έτοιμο. λένε ότι Το τον. πετάνε στο φανό για να ανοίξει η τύχη τους, πάρε τούτο στο φανό, λέμε, και να πάρει το άλλο το αληθινό, δηλαδή το στεφάνι του Επειδή γάμου. στο είδα στην πλατεία όπου κάνουμε Ναι, το αυτό έτοιμο είναι του όμως φανού. έτοιμα του Ιουνίου. Στο Ναι, φανό πετάνε. αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ναι. Τώρα το βάζουμε πρωί του Μάρτη, αλλά έχει πολλά, όπως είπαμε, ο Μάρτης όπου Ο φοράμε στο Μάρτι, ναι. χέρι και του φανού το καίμε μαζί με τα στεφάνια, όπου εκεί πραγματικά ήθελα να μάθω το γιατί. Τότε είναι άλλα έθιμα. Θα σας πω τότε τα έθιμα του φανού. Άλλωστε, αν κάνουν τότε τα παιδιά, θα τα δείτε και στην πλατεία. Ναι. Τα κάναμε κάθε χρόνο, αλλά πέρσι με τον κορονοϊό δεν έκαναν τίποτα. Βλέπετε και ούτε οι χοροί και δεν ξέρουμε κι αν. Που σε λίγες, είναι και η 7η Μαρτίου. Την καθαρή Δευτέρα πέφτει η 7η Μαρτίου. Η Αυτό εθνική μας γιορτή. έχει ξαναγίνει να πέφτει καθαρά Δευτέρα μαζί με Έχει παρέλαση. ξανά γίνει, νομίζω. Νομίζω θα τη μεταθέσουν την επόμενη Κυριακή. Παλιά έχει ξαναγίνει και αν έχει μετατεθεί, γνωρίζετε. Νομίζω κάποια φορά έτυχε να είναι ή ανήμερα ή παραμονή και το μετέθεσαν. Ναι, γιατί Και τότε την ημέρα στην. αυτή ο κόσμος βγαίνει έξω στις εξοχές, για να μην είναι δύο γιορτές μαζί, την μεταθέτουν και γίνεται την εθνική γιορτή αυτή. Εγώ θα ήθελα. Αυτά λοιπόν για το Μάρτι. Εγώ κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που για άλλη μια φορά μιλήσατε και θα ακουστούν αυτά που λέτε και να κάποιοι που δεν γνώριζαν αυτά το έθιμο μέσα από εσάς να μάθουν δύο λόγια. Να κάνετε λοιπόν στο παιδάκι σας το Μάρτι, να το βάλετε στο χεράκι του και να το βάλετε και εσείς και να το βάλετε στο πόδι του αρνιού το Το Πάσχα. Πάσχα. Όπως είπαμε, παραμονή το φοράμε τον Μάρτι. Ναι, Να μην παραμονή σήμερα ξεχνιόμαστε. δηλαδή θα το φτιάξεις, γιατί αύριο δεν είναι. Καλός μας Μάρτις αύριο. Καλό Μάρτι, Καλός Μάρτις. με υγεία, με Με υγεία. υγεία, ναι.